περίπου που το πήγε η Κρυσέ μας για προφίλ ακούσαμε στον κόβο της Βέρειας με κατεύθυνση προς τη Σαουλή. Κύριε Διοικητά, είδαμε την κατάσταση που βλέπετε. Είδαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Τα παιδιά αγωνιούσαν, το είδαμε οι ίδιοι. Για πόσους νεκρούς μιλάμε τελικά, έχετε κάποια εικόνα και πόσους τραυματίες? Αυτό που είδαμε εμείς εδώ πέρα είναι, μιλάμε για 4 νεκρούς που είδαμε εμείς. Απολύσαμε 2 από τους 4 νεκρούς ελληνικά, 2 απολύσαμε εμείς. Ο ένας ήταν καμένος άνθρωπος. Καμένος. Ναι. Και απολύσαμε εμείς σε 5 τραυματισμένα άτομα. Συνολικά το νεκρούς των ατόμων έχουν συμπεριφορήσει ότι είναι περίπου 30, αλλά εμείς σε 5 άτομα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Όπως βλέπετε, η πυροσβεστική υπηρεσία απομακρύνει τα πάντα από τα συντρίμμια τα οποία έχουν γίνει από την πρωινή καραμπόλα. Όπως ακούσατε και τον διοικητή, αυτή τη στιγμή είναι 30 τραυματίες, 4 νεκροί, οι 3 οι οποίοι αυτή τη στιγμή χειρουργούνται στο νοσοκομείο της Βέρειας. Τραγικό συμβάν, πρωτόγνωρα πράγματα για την ημαθία. Φίλες και φίλοι, δείτε εδώ τι γίνεται στην Εγνατία Οδό. Δείτε εδώ, καραμπόλα μεγάλη, τι γίνεται στην Εγνατία Οδό. Τραγικό συμβάν, φίλες και φίλοι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ, τα αυτοκίνητα έχουν σουπιδωθεί. Πάνω από 20 αυτοκίνητα, πάνω από 20 αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι γίνεται, και εσείς... εδώ, αίμα, και δεν κατάλαβα ποιος χτύπησε και αν χτύπησε και με τι. Νοσοκομείο να πας. Πάω, εσείς ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο? Ε? Στο αυτοκίνητο ήσουν? Το δικό μου ρε. Ο... μου, ναι. Κοιτάξτε παιδιά τι γίνεται, κοιτάξτε. Τραγικό συμβάν. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καραμπόλα. Φίλες και φίλοι της Thaikura.gr, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να απεγκλωβίσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπλακεί στην καραμπόλα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται, μέσα εκεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πάνω από 10 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πάνω από 2-3 νεκρούς αυτή τη στιγμή.